Ευρωεκλογές 2019, λοιπόν, εκλογές και μια κάλπη η οποία μας αφορά άμεσα. Δεν ξέρω βέβαια σε τι βαθμό μπορεί να το έχουμε κατανοήσει όλοι μας αυτό και πόσο η Ευρώπη επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Να καλησπερίσω τον κύριο Αναστάση Περάκη, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ποτάμι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει ήδη να μετράει αντίστροφα ο χρόνος για τις ευρωεκλογές και δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας εκτίμηση στο πώς θα αποτυπωθεί, αν θέλετε, και η προτίμηση του κόσμου σε ό,τι έχει να κάνει και με τα κόμματα. Νομίζω ότι πράγματι πλησιάζουμε με ταχύς ρυθμούς. Είναι και ο συνδυασμός με τις δημοτικές εκλογές. Αυτό που θέλουμε να μην γίνει, τουλάχιστον εμείς στο ποτάμι και πιστεύω όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να μην θέλουν να γίνει, είναι να μην γίνουν οι ευρωεκλογές ένα δημοψήφισμα για τις εθνικές εκλογές. Πρέπει να δούμε τις ευρωεκλογές ανεξάρτητα. Είναι για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Είναι για να επιλέξουμε υποψηφίους που μπορούν να μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη και κυρίως είναι να διαλέξουμε κόμματα με έναν σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό που θα υποστηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα αλλά μέσα στο ευρωπαϊκό λειτουργικό πλαίσιο. Δεν αποτυπώνει όμως, αν θέλετε, και την πορεία των κομμάτων στο εσωτερικό. Είναι και μία ψήφος εμπιστοσύνης ή και ψήφος δυσαρέσκειας απέναντι σε ένα πολιτικό κόμμα. Δεν επιλέγουμε, εκτός από τον επιλέγουμε ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Αν θέλετε, δεν δείχνουμε και μια κομματική προτίμηση. Θα το πω έτσι πολύ απλά. Σίγουρα οποιοδήποτε θα δείξει και μια κομματική προτίμηση. Αλλά πιστεύω η λογική των εθνικών εκλογών είναι συχνά πολύ διαφορετική. Δεν αντιλέγω ότι κάποιος θα θελήσει να δείξει είτε τη δυσαρέσκειά του στην κυβέρνηση είτε τη δυσαρέσκειά του στην αντιπολίτευση. Δεν μπορεί ξαφνικά κάποιος απλά να επιλέξει υποψηφίους κτλ. Αλλά συνεχίζω να πιστεύω ότι για τους πολίτες που έχουν πραγματικά ευρωπαϊκό προσανατολισμό πρέπει να δούνε τα κόμματα που θα υποστηρίξουν με σταθερότητα θέσεις για την Ευρώπη και πρώτα απ' όλα έχουν θέσεις για την Ευρώπη σαφείς. Και πιστεύω εδώ μπαίνει το ποτάμι. Ένα κόμμα που από την αρχή του είχε ένα σαφέστατο ευρωπαϊκό προσανατολισμό έχει εκφράσει τις θέσεις του για την Ευρώπη σε συμπόρευση με το κύμα Μακρόν και θα θέλαμε να δούνε οι ψηφοφόροι αυτό το μικρό κόμμα με τη σταθερή φωνή με λιγότερη φόρτιση. Δεν χρειάζεται μεγάλη φόρτιση αυτή τη στιγμή. Είναι δημοψήφισμα όχι με πολλούς τρόπους. Είναι δημοψήφισμα και αν πρέπει να ακούγονται πολλές φωνές, εάν πρέπει κάποια μικρά κόμματα να υπάρχουν για να συνεργαστούν ίσως με κάποια μεγαλύτερα κόμματα στις εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές θα είναι μέσα στο 2019, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και σίγουρο ο καθένας εκφραστεί και εκεί και εμείς θέλουμε να πάμε στις εθνικές εκλογές με ένα δυνατό ποτάμι, με δυνατή και ανεξάρτητη φωνή. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός του ποταμιού, όπως τον αναφέρετε κι εσείς, δεν μπορούσε να βρει κοινό βηματισμό με το προοδευτικό μέτωπο και το κάλεσμα που έγινε από τον Αλέξ Τσίπρα, γιατί είδαμε τον Σταύρο Θεοδωράκη να το αρνείται, να απαντάει αρνητικά. Δεν θα μπορούσε να βρει κοινό βηματισμό αυτή η προσπάθεια. Θα μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω, ειδικά στην Ευρώπη, και ο σχηματισμός που είναι αυτή τη στιγμή το ποτάμι, οι Social Democrats, αλλά και ένα σχηματισμός με τον οποίο έχουμε πολλά κοινά, το ALDE, το φιλελεύθερο κόμμα του Χίθερ Χόφστετ, αλλά αν θέλετε και το κύμα Μακρόν, είναι κάποια ευρωπαϊκά κινήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την λογική και την πολιτική του κυρίου Τσίπρα ευρωπαϊκά. Οπότε πιστεύω ότι η αυτόνομη πορεία του ποταμιού και σίγουρα χωρίς σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτονόητη κατά τη γνώμη μου. Σας τρομάζει το μέτωπο από την άλλη πλευρά της ακροδεξιάς των ευρωσκεπτικιστών και η επόμενη μέρα στο Ευρωκοινοβούλιο και πολύ περισσότερο βέβαια μιλώντας με συσχετισμούς, μιλώντας με αριθμούς, μιλώντας με κατανομή δυνάμεων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τρομάζει και πάρα πολύ μάλιστα, γιατί στην Ολλανδία στις περιφερειακές εκλογές που έγιναν πριν από 4 εβδομάδες, όπως ξέρετε, ζω στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Θα έρθω και σε αυτό μετά. Ακριβώς. Το πρώτο κόμμα στις περιφερειακές εκλογές ήταν ένα νέο κόμμα που είναι καθαρά ακροδεξιό. Δεν είναι αυτή η ακροδεξή light του Χαρτ Βίλντερς που είχαμε για χρόνια.
Είναι ένα σαφέστατα ακροδεξιό, σεξιστικό, φασιστικό κόμμα και είναι αυτή τη στιγμή πρώτο κόμμα στην Ολλανδία. Αυτό είναι τρομακτικό. Δεν έχει κανένα τεράστιο ποσοστό. Απλά είναι κατακερματισμένη ψήφοι στην Ολλανδία. Αλλά βρίσκω την προοπτική της ανόδου του εθνικισμού στο πλαίσιο της Ευρώπης πραγματικά τρομακτική. Τρομακτική, και μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό είναι το αμέσως επόμενο ερώτημα. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Είναι το πλέον σημαντικό. Στις ευρωεκλογές ψηφίζει το πολύ ένα 50-60% παραδοσιακά στην Ελλάδα και πιστεύω ότι το υπόλοιπο 50% που δεν πηγαίνει να ψηφίσει δεν θα ψήφιζε ακροδεξιά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ας πάει να ψηφίσει αυτό που θέλει, ελπίζω αυτό που θέλει να είναι το ποτάμι, αλλά έχω αυτή τη σιγουριά ότι οι ακραίες φωνές δεν εκφράζουν αυτό το 50% που δεν κατεβαίνει να ψηφίσει στις εκλογές. Και θα ήθελα να δω αυτό το 50% να πηγαίνει και να ψηφίσει σε ευρωεκλογές. Και ο προβληματισμός που έχετε δώσει στο τραπέζι της συζήτησης τώρα, κύριε Περάκη, είναι γιατί και οι Έλληνες επιλέγουν να μην ψηφίσουν στην πλειοψηφία τους στις ευρωεκλογές. Και πολύ φοβάμαι και νομίζω ότι θα το αναγνωρίσετε κι εσείς, αν δεν ήταν και αυτοδιοικητικές εκλογές μαζί, το ποσοστό της αποχής θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Και πάλι θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι μία σαφέστατη παρατήρηση. Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μία απαξία προς την πολιτική και τους πολιτικούς. Έχει επικρατήσει η αντίληψη και άμα πάω να ψηφίσω και άμα δεν ψηφίσω, μία ψήφος είναι, τι θα αλλάξει. Δεν είναι μία ψήφος. Είναι το 50% του εκλογικού σώματος μπορεί να πάει και να βγάλει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αναποφάσιστη. Είναι μία λάθος αντίληψη. Είναι η πολιτική, όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είμαι ο ίδιος πολιτικός με άλλους υποψήφους ευρωβουλευτές. Και άλλοι υποψήφοι ευρωβουλευτές σε όλα τα κόμματα δεν είναι οι πολιτικοί που βλέπουμε να κινούνται τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν πολύ αξιόλογες υποψηφιότητες, ιδιαίτερα στο ποτάμι φυσικά, αλλά υπάρχουν αξιόλογες ποσότητες σε ολόκληρο το δημοκρατικό τόξο. Και πιστεύω θα ήθελα ειδικά στις ευρωεκλογές οι πολίτες να πάνε και να ψηφίσουν αυτούς τους υποψήφιους που είναι άνθρωποι που είτε έχουν βρεθεί με σταθερό βηματισμό στη πολιτική, είτε με σταθερό βηματισμό στην επαγγελματική τους καριέρα, που έχουν κάτι να πούνε. Έχουν κάτι να πούνε θετικό και έχουν να προσφέρουν ιδέες και λύσεις. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας στο να υπάρξει έτσι μια όρημη, αν θέλετε, αντιμετώπιση των ευρωεκλογών και όλων των εκλογών, γιατί νομίζω ότι η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Είστε λοιπόν, ζείτε μάλλον στην Ολλανδία, κύριε Περάκη. Είστε διευθυντής έρευνας στο Ινστιτούτο για τον Καρκίνο στο Άμστερνταμ. Έχετε έτσι ένα πολύ καλό βιογραφικό, αν μου το επιτρέπετε να το θέτω έτσι, από τον επιστημονικό χώρο. Και το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι, γιατί κύριε Περάκη αφήνετε, αν θέλετε, σε κάποιο βαθμό την επιστήμη για να ασχοληθείτε με τις ευρωεκλογές? Δεν την αφήνω την επιστήμη. Από χθες το βράδυ προσπαθώ να συντονίσω τους φοιτητές μου για να απαντήσουμε στα σχόλια για την επόμενη δημοσίευσή μας στο Nature, ελπίζουμε. Η επιστήμη συνεχίζει να είναι το κύριο μέλημά μου. Έχω βρεθεί στο ποτάμι, όχι μόνο σε ευρωεκλογές. Ήμουν υποψήφιος στο Λασίθι, σε εθνικές εκλογές το 2015. Είμαι στο Πολιτικό Συμβούλιο του Ποταμιού, γιατί θέλω να ακουστεί η φωνή μου. Και βρέθηκε το ποτάμι να λέει κάποια πράγματα, τα οποία τα πιστεύω όλη την ενήλικη ζωή μου, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδας, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, μια πραγματικά δυνατή και όχι φοβική Ελλάδα στον κόσμο και την Ευρώπη. Και θέλησα να τα πω αυτά και θέλησα επίσης να ενισχύσω και τη φωνή μου για πράγματα που αφορούν την επιστήμη μου και την ανώτατη εκπαίδευση αλλά και το σύστημα εκπαίδευσης γενικά. Έχω βαρεθεί λίγο γιατί παρόλο που βλέπω αρκετούς αξιόλογους επιστημονικά συναδέλφους στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, βλέπω και κάποιους συναδέλφους πανεπιστημιακούς με την ευρύτερη έννοια, τους οποίους δεν τους θεωρώ προσωπικά αξιόλογους, αρκετούς. Προφανώς δεν θα πω ποτέ ποιους θεωρώ στη μία κατηγορία και ποιους στην άλλη, αλλά πραγματικά βγαίνουν άνθρωποι και μιλάνε για την επιστήμη, για την εκπαίδευση και λένε με απλά λόγια ανοησίες. Και σκέφτηκα ότι πολιτικά θα ήθελα να μου δίνει τη ευκαιρία να πω και 5 πράγματα που τα θεωρώ πραγματικά σωστά. Πώς πρέπει να είναι η ανώτατη εκπαίδευση, πώς πρέπει να είναι η έρευνα. Έχω δηλαδή και μία κρυφή επαγγελματική ατζέντα μέσα στην ενασχόλησή μου με την πολιτική. Η ζωή σας στην Ολλανδία και
η επιστημονική δράση στην Ολλανδία σε σύγκριση με την Ελλάδα, χωρίς να θέλω να μηδενίσω ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται πράγματα, αλλά φαντάζομαι δεν είναι το ίδιο επίπεδο οι ευκαιρίες για έναν επιστήμονα, για την έρευνα, για την εκπαίδευση. Βλέπετε λοιπόν τις διαφορές οι οποίες ενδεχομένως και μέσα από μια δυνατή φωνή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο θα μπορούσαν να μειωθούν αυτές οι διαφορές. Ναι, το βλέπω αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα πιστεύω ότι κάτι που λείπει από την επιστήμη πρώτα απ' όλα είναι η χρηματοδότηση. Και κακά τα ψέματα η χρηματοδότηση πρέπει να οργανωθεί κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο η χρηματοδότηση της έρευνας, η χρηματοδότηση της κινητικότητας στην εκπαίδευση, όπως παράδειγμα με το πρόγραμμα Εράσμους, που ήδη αυτήθηκε το μπάτζετ του, είναι πρωτοβουλίες για τις οποίες έχει μεγάλο λόγο το Κοινοβούλιο. Επίσης, πιστεύω ότι η έρευνα για να είναι ανταγωνιστική, πρέπει να είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα μόνη της είναι μία μικρή χώρα. Η Ελλάδα για να είναι δυνατή και στην έρευνα, αυτό θα το κάνει μέσα από τις ευρωπαϊκές συνεργασίες. Και πιστεύω ότι έχουμε ένα εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλούς εξαιρετικούς επιστήμονες. Το Ηράκλειο έχει το προνόμιο να έχει τους περισσότερους από αυτούς στο Ηράκλειο, στο ΙΤΕ και ειδικά στον τομέα μου, στην μοριακή βιολογία. Και αυτό πρέπει να το ενισχύσουμε. Και πρέπει να βρούμε τρόπους να το ενισχύσουμε κυρίως χρηματικά, γιατί η ποιότητα υπάρχει, τα χρήματα δεν υπάρχουν. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχω, ειδικά σε έναν τομέα που είναι ακριβώς πραγματικά από άποψη οργάνων, είναι εκατομμύρια που χρειαζόμαστε, δεν είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν τα χρήματα. Και αυτά τα χρήματα υπάρχουν μέσω ευρωπαϊκών υποδομών. Αυτή τη στιγμή είμαι συντονιστής ενός προγράμματος ευρωπαϊκών υποδομών, στο οποίο συμμετέχουν και Έλληνες και έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που έρχονται για τα πειράματά τους στην Ευρώπη. Και αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αυτή είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία που στην έρευνα και στην εκπαίδευση λειτουργεί πολύ καλά, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και καλύτερα. Και γιατί καθυστερήσαμε να διεκδικήσουμε το κάτι παραπάνω λοιπόν στο κομμάτι της έρευνας στη χώρα μας? Πιστεύω ότι κάτι που πάσχει γενικά η Ελλάδα, όχι μόνο στη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά πάσχει από διαδικασίες σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται, ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα διεκδικήσουμε αυτό. Έρχεται μια κυβέρνηση, έχει μια ιδέα να πάρει κάτι προγράμματα που λήγουν από ΕΣΠΑ, έρχεται η επόμενη, παίρνει κάτι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Υπάρχουν ξεχωριστές πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός, κύριε Περάκη. Μπορούμε να το πούμε έτσι, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα εθνικό σχεδιασμό για την έρευνα? Γιατί νομίζω ότι σε κάθε τομέα το ζητούμενο είναι αυτό, να υπάρχει μια συνέχεια στη διεκδίκηση. Ναι, πρέπει να υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός για την έρευνα που να αξιοποιεί και τους εθνικούς πόρους αλλά και τους ευρωπαϊκούς πόρους, να προσφέρει έναν συντονισμό, να προσφέρει διευκόλυνση. Και επίσης κάτι που πρέπει να γίνει στην έρευνα, η έρευνα πρέπει να απαλλαγεί από τη γραφειοκρατία. Είναι κάτι βασικό, το φωνάζουν πολλοί συνάδελφοι στο Ηράκλειο. Γραφειοκρατία. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πολύ χειρότερο στην έρευνα τα τελευταία χρόνια. Ενώ έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση, έχει συγχρόνως αυξηθεί και η γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Και γι' αυτό φταίει λίγο και η Ευρώπη για τις διαδικασίες που έχει. Και πιστεύω ότι ένας πραγματικά εθνικός σχεδιασμός στην έρευνα, πέραν από τις κυβερνήσεις, να υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στις κυβερνήσεις. Πρέπει κάποια κυβέρνηση κάποια στιγμή να το τολμήσει πραγματικά. Και το βήμα του ΕΛΙΔΕΚ ήταν πολύ καλό από τον κύριο Φωτάκη, αλλά πρέπει να ενισχυθεί ή πρέπει να αλλάξει λίγο ώστε να γίνει ο φορέας του εθνικού σχεδιασμού στην έρευνα. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για έρευνα και Ευρώπη και τον χώρο της επιστήμης, τη χάνει σήμερα αμέσως μετά από εσάς να είναι καλεσμένος εδώ ο κύριος Κυμάκης, ο οποίος πλέον εκλέχθηκε ως συντονιστής των δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Γραφενείου. Και μιλάμε για Ευρώπη, μιλάμε για έρευνα, μιλάμε για επιστήμη και πώς αυτή μπορεί να ανοίξει τα φτερά της. Και πώς τελικά, κύριε Περάκη, μπορούν και νέοι άνθρωποι και νέοι επιστήμονες να μείνουν στον τόπο τους? Χαίρομαι πραγματικά για το ότι καλείτε ανθρώπους επιστήμης στο Κρήτη TV. Ελπίζω να συζητήσετε πολλά ενδιαφέροντα και είναι μεγάλο ζητούμενο το να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να γίνεται έρευνα, να συνεχίσει να γίνεται έρευνα υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα. Θα ήθελα να πω, γίνεται έρευνα υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα και το λέω βλέποντάς το απ' έξω, σε πολλούς τομείς.
Θα ήθελα επίσης να πω ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που θεωρεί πολύ μεγάλο κακό το brain drain. Καλό είναι να φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό, καλό είναι να φεύγουν, να βλέπουν άλλα πράγματα. Καλό φυσικά είναι και αυτοί που θέλουν και αυτοί που αισθάνονται ότι μπορούν να προσφέρουν, να τους δίνουμε τις προοπτικές για να συνεισφέρουν πραγματικά αυτό στην Ελλάδα. Αν θέλει κάποιος να μείνει στον τόπο του και να μεγαλουργήσει, να το κάνει. Αν θέλει να φύγει και να αναζητήσει κάτι άλλο, να το κάνει. Να μην είναι η κρίση όμως και η γραφειοκρατία ο λόγος για τον οποίο φεύγουν. Ίσως βέβαια να κάνει και τα δύο, ποτέ δεν ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικοί, το λέω και το ξαναλέω αυτό, οι πολύ σημαντικές εκλογές, μια σημαντική κάλπη και θα πρέπει όλοι να πάμε πολύ προσεκτικά και να επιλέξουμε όσους θέλουμε να μας εκπροσωπούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μας ακούσουν όλοι οι συμπολίτες μας και να ψηφίσουν σε ευρωεκλογές και να ψηφίζουν δημοκρατικά ευρωπαϊκά κόμματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.